Μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά για έναν άνθρωπο από το τι εννοεί λέγοντα ένοχη απόλαυση. Α πούμε, κάποιο θεωρεί ένοχη απόλαυση, ξέρω εγώ, να χορεύει σε ένα πάρτι με ελληνικέ τρασίλε, 80s, 90's και τέτοια. Κάποιο άλλο θεωρεί ένοχη απόλαυση να βλέπει επαναλήψει, ξέρω εγώ, Κωνσταντίνου και Ελένη. Ή το να βλέπει απλώ ένα reality. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ένοχη απόλαυση το να βλέπουν βίντεο Λούμπερ, ξέρω εγώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αδύναμοι και δειλοί. Φλερτάρουν με τη σκοτεινή πλευρά, αλλά φοβούνται να την πλησιάσουν στα αλήθεια. Οι ένοχε απολαύσει του στην πραγματικότητα είναι χαριτωμένε είναι υπερβολικά αθώε ή είναι απλώ ρε παιδί μου τελείω mainstream πράγματα που τα βλέπουν όλοι και περνάνε καλά κυριολεκτικά όλοι. Και απλά δεν το παραδέχονται τελείω ανοιχτά, τελείω ειλικρινά, επειδή τα θεωρούν χαμηλή κουλτούρα και τρας ξέρω εγώ. Οπότε τι κάνουνε, τα απολαμβάνουν κρυφά ή ηρωνικά. Υπάρχει όμω και αληθινά ένοχη απόλαυση, φίλε και φίλοι. Φουλ ένοχη. Όχι έτσι cool παιχνίδι με τη νοσταλγία ή ένα φλερτ με το τρασ. Μιλάμε για legit σκοτεινά πράγματα. Που ακόμα και μόνο όταν είσαι ρε, νιώθει ότι κάνει κάτι παράνομο, ότι κάνει κάτι απαγορευμένο. Που προτιμά να μπουκάρουν στο δωμάτιό σου και να σε πετύχουν να βλέπει τσόντε με ζώα, παρά αυτό το πράγμα. Που ντρέπεσαι να το μοιραστεί ακόμα και με του πιο κοντινού σου φίλου. Εκτό αν είσαι σε ένα αρκετά safe place όπου να μπορεί να κοιτάξει τον άλλο. Στα μάτια και να εξομολογηθεί. Μαλάκα, είδε τι έκανε χτε ο Dragon στο stream του αρχηγού. Εδώ σε fucking content, φίλε. Αν αυτή η συνομιλία δεν σα βγάζει κανένα νόημα και δεν έχετε ιδέα τι σημαίνουν αυτέ οι λέξει, τρέξτε! Φύγετε! Κλείστε αυτό το βίντεο, πετάξτε το κινητό στην τουαλέτα και τρέξτε. Μετά θα είναι πολύ αργά. Αλήθεια. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι έτσι και καλά εξυπνακίστικο τρίγκ για να προχωρήσει το βίντεο να το κάνει πιο πικάντικο στην αρχή. Νιώθω full ένοχο που το βλέπω και νιώθω ακόμα πιο ένοχο που το μοιράζομαι και το συζητάω. Κυρίω κάνω αυτό το βίντεο για αυτό το λόγο. Για να δεσμευθώ δημόσια ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ τίποτα σχετικό με το χαγιάτε Network και όλο αυτό το αρρωστημένο σύμπαν που έχει δημιουργήσει στο ίντερνετ. Όσο κι αν έχω εθιστεί στο cringe που προσφέρει. Γιατί αυτό ζητάμε όλοι, έτσι. εδώ είναι λοιπόν που χρειάζεται μια ψύχρεμη κριτική για να βάλει τα πράγματα και τη ζωή μου από ό,τι φαίνεται σε μια σειρά. Cringy. Cringe. Κακά τα ψέματα. Αυτό που μα προσφέρει ο Χαγιάτε είναι το cringe. Αυτό ψάχνουμε. Αυτό μα λείπει. Θέλουμε να νιώσουμε το cringe, να κυλάει, να πούμε εδώ πέρα μέσα στι φλέβε μα, να διχαζόμαστε ανάμεσα στο γαμό το δεν μπορώ να βλέπω άλλο και στο γαμό το θέλω να δω κι άλλο. Έτσι δουλεύει το cringe. Είναι ένα πανίσχυρο ναρκωτικό. Και το ίντερνετ μα τον τηλάρει 24 ώρε τη μέρα, 7 μέρε τη βδομάδα. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα εδώ, έτσι. Κανεί δεν ξέρει ακριβώ ακριβώ τι είναι το cringe. Ή μάλλον όλοι ξέρουμε τι είναι το cringe. Το ξέρουμε έτσι με το σώμα μα, το ξέρουμε με τι αισθήσει μα, αλλά δυσκολευόμαστε να το ορίσουμε και να το περιγράψουμε. Είναι σαν να μασά μια πετσέτα πολύ στεγνή. Το cringe έχει μια πολύ έντονη σωματική διάσταση. Βασικά είναι το ίδιο μια σωματική αντίδραση. Μια έκφραση δυσφορίας που μαζί με τη δυσφορία έχει κάτι το ευχάριστο, έχει κάτι το εθιστικό. Είναι αυτή η φάτσα βασικά που κάνει. Ιδέα. Για αρχή μπορούμε να πούμε ότι το cringe είναι ένα όρο που έχει γίνει αντικείμενο κατάχρηση. Ο καθένα το χρησιμοποιεί όπω να είναι. Βαφτίζει cringe Ό,τι θέλει. Κυρίω βαφτίζει cringe, απλά ό,τι δεν του αρέσει. Cringe είναι πλέον τα πάντα και τίποτα. Είναι μια φευγαλέα έννοια. Αν όλα είναι cringe, τότε μήπω τίποτα δεν είναι cringe. Ερώτημα. Βαγγέλη, για σένα, τι είναι cringe για παράδειγμα. Πέρα από αυτό που κάνουμε τώρα. Γιατί είσαι έτσι όπω είσαι. <ΣΣΣ> είναι πολύ πιο εύκολο να το καταλάβει κανεί μέσα από παραδείγματα. Α πούμε, το ραπ τσούκου τσούκου τσά, τσούκου τσούκου τσά τσου, από το καφέ τη χαρά δεν σα κάνει να ανατριχιάζετε τόσο πολύ που να νιώθετε ξένοι με στο δέρμα σας το ίδιο. Άλλο είναι αυτό που θα ήθελα. Και άλλο πετυχαίνει. Γιατί οι άνθρωποι σαν δεν αυτόν είναι ευλοκαρισμένοι. Τσουκου τσουκου δεν υπάρχει άνθρωπο που να έχει ακούσει ραπ μία φορά στη ζωή του και να έτσι δουλεύει το ραπ. Προσπάθησε κάποιο να το σώσει με το camera work. Θυμάστε εκείνη τη φορά που οι κριντζιάριδε, οι boomers από το ράδιο Αρβίλα είχαν πάει να κάνουνε πάροντι του μαμά. Και το αποτέλεσμα, μαλάκα, ήταν σαν να έχει φάει τα χειρότερα μανιτάρια του κόσμου, να έχει φρικάρει τη ζωή σου και όταν να περιμένει εκεί πέρα παγωμένο έτσι, μέχρι να τελειώσει ο εφιάλτη. Βάλ το λίγο. Σα χαλάζει, το Ζωρίστηκα λίγο. Δεν γίνεται να κάνεις παροδία κάτι που είναι ήδη τέλεια παροδία του εαυτού του μαλάκα. Γι' αυτό δεν δουλεύει καμία παροδία του τραπ. Προσωπικά μιλώντα, το μεγαλύτερο cringe στο ίντερνετ το νιώθω όταν εταιρείε και brands γράφουν έτσι έξυπνα, αστεία και woke πράγματα στα social media. Π.χ. είσαι εσύ ρε παιδί μου και κάνει ένα random rant, τελείω random, ενάντια στη χρυσή ζύμη. Τύπου, χρυσή ζύμη, τι για τον μπούτσο πίτε είναι αυτέ που φτιάχνει. Και σκάει ο man που διαχειρίζεται το account τη χρυσή ζύμη στο Instagram και είναι σε φάση χαχά. Πολύ αστείο. Α γράψω ένα comment. Μήπω θα θέλατε κάποια αποζημίωση, φίλε. Και εσύ αναγκάζεσαι μετά να απαντήσει. Χρυσή ζήμη, γαμιέσαι. Και συνειδητοποιεί ότι κάπω τα έφερε έτσι η ζωή που κατέληξε να λε άντε γαμίσου στη χρυσή ζήμη στο ίντερνετ. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι πάντω, ο άνθρωπο που έβαλε για τα καλά το cringe στο σύγχρονο ελληνικό λεξιλόγιο ήταν ο Δημήτρη Πιτούλη. Για όσου δεν θυμούνται, ήταν υποψήφιο δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου. Ο οποίο στι δημοτικέ εκλογέ του 2019 αποφάσισε να κάνει ένα βίντεο με τον YouTuber Τζίμκο, ο οποίο τότε φλέξεται αρκετά από ό,τι μαθαίνουμε. Και σε αυτό το βίντεο είπε τι μαγικέ λέξει. Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Say the line, Δημήτρη Πατούλη. Με τρελαίνει ο τρόπο που λέει το η φάση είναι γκρίντζι. Όχι μόνο γιατί λέει γκρίντζι, Αντί να λέει cringe. Δεν με τρελαίνει αυτό. Αν και είναι λίγο περίεργο, γιατί ο Τζίμικο υποτίθεται ξέρει ρε μαλάκα. Δεν τον διόρθωσε ο Τζίμικο να πει τι cringe ρε θείο. Cringe, cringe με κάπα. Ο λόγο που με τρελαίνει είναι ότι λέει το η φάση είναι cringe σαν να είναι κάτι καλό. Το λέει με τέτοια χαρά και με τέτοιο ενθουσιασμό που μιλάει τη γλώσσα των νέων που δεν καταφέρνει να αποτυπώσει καν το νόημα του cringe. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο cringe, αλλά σε ένα άλλο, σε ένα μετα. Επίπεδο ποιητικό σινεμά. Τι βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο. Βλέπουμε έναν ενήλικο άνδρα να ξεφτιλίζεται. Να λέει κάτι πάρα πολύ αμήχανο, χωρί καν να το καταλαβαίνει. Δεν τρέπεται καθόλου για αυτό που κάνει, αλλά νιώθουμε εμεί ντροπή για αυτό που κάνει. Είναι μια ντροπή από δεύτερο χέρι. Μια δευτερογενή ντροπή. Μια ετεροντροπή. Στα γερμανικά εκφράζεται με τη λέξη Fremdsemen. Πρόκειται για τη συναισθηματική κατάσταση όπου εσύ νιώθει ντροπή για την ντροπιαστική πράξη κάποιου άλλου. Κρατήστε τον όρο, θα μα χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να συμμετέχει εσύ ο ίδιο σε αυτή την ντροπιαστική πράξη, αρκεί απλώ να γίνει μάρτυρα. Αρκεί να δει κάποιον άλλο να βιώνει αυτό που εσύ θα θεωρούσε ντροπιαστικό αν συνέβαινε σε σένα. Και αυτό είναι μια τέχνη από μόνο του. Όλοι γνωρίζετε έτσι ή αλλιώ το cringe σαν μορφή τέχνης, ακόμα και αν δεν έχετε ακούσει ποτέ ξανά τον όρο. Ακριβώς όπως μπορεί να γνωρίζεις έναν γήπα, μία σλατίνα, έναν μίστη ή ένα βουνό, ακόμα κι αν δεν σου λένε τίποτα οι συγκεκριμένοι όροι τη ιδιόγλωσσα του ελληνικού ίντερνετ. Ξέρουμε λοιπόν όλοι το cringe γιατί έχουμε δύο Τελεία. Αυτό είναι η cringe κομμωδία. Είναι μια τάση τη κομμωδία η οποία αντλεί το χιούμορ τη από το να ρίχνει του χαρακτήρε στι πιο άβολε, αμήχανε, ντροπιαστικέ και εξευτελιστικέ καταστάσει. Όπω είπαμε, στόχο τη cringe κομμωδία είναι να προκαλέσει δευτερογενή ντροπή. Fremdsämen. Να νιώσει άβολα και αμήχανα με αυτά που του συμβαίνουν. Οι χαρακτήρε δεν χρειάζεται πια να παίρνουν στο τέλο κάποιο μάθημα, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Οι ιστορίε του δεν τυλίγονται έτσι με ένα ωραίο φιόγκο που καθησυχάζει τη συνείδηση του θεατή και λέει ότι όλα πια είναι ωραία και όμορφα. Στην κρίνη κομμωδία, όπω και στην πραγματικότητα άλλωστε, η ζωή συνεχίζεται με στο υπέροχο χάο τη, χωρί να βγάζει νόημα και χωρί να υπάρχει αληθινή επικοινωνία ή επαφή. Υπάρχει μόνο αμηχανία, παρεξήγηση, ντροπή, ασυνοησία και στο ενδιάμεσο, έτσι διάσπαρτα, υπάρχουν κάποιε λίγε στιγμέ ανθρώπινη ζεστασιά και ευαισθησία και επικοινωνία κτλ. Η cringe λοιπόν είναι έτσι πιο αυθεντική, είναι πιο ρεαλιστική, είναι πιο βρώμικη. Μοιάζει περισσότερο με τη ζωή την ίδια και γι' αυτό παίρνει και τόσο συχνά τη μορφή του moquιουμένταρι, δηλαδή του ψεύτικου ντοκιμαντέρ. Η παρουσία τη κάμερα θυμίζει διαρκώ την παρουσία του κοινού, το οποίο έχει έτσι την ψευδή αίσθηση ότι παρακολουθεί κάτι αληθινό, στο οποίο οι χαρακτήρε επιτελούν τον εαυτό του. Όχι μόνο ένα τον άλλο, αλλά και για τα μάτια του κόσμου. Η κάμερα έτσι κάνει ορατή την παρουσία τη και εφιστά την προσοχή στην ύπαρξή τη. Έτσι ώστε οι χαρακτήρε να έχουν διαρκώ συνείδηση το ότι κάποιο του κοιτάει. Το office είναι με διαφορά η πιο γνωστή και πετυχημένη μορφή κρίνη κομμωδία. Ειδικά από όταν μπήκε στο Netflix, το μάθανε κυριολεκτικά όλοι και ζαλίζουν μπάλε κάθε μέρα. Αλλά γιατί να βλέπουμε office, δεν υπάρχει ελληνικό γκριντζ. Δεν έχουμε πρωτογενή παραγωγή δευτερογενού ντροπή στη χώρα. Γιατί να τα παίρνουμε όλα απ' έξω όταν ο ελληνικό πολιτισμό είναι ανώτερο και σε αυτό. Ξύπνα Έλληνα, θέλουν να σου κλέψουν το cringe. Δείξε μου το ελληνικό office. Αυτό πάλι τι είναι Σταύρο. Ο Σταύρος είναι ο μοντέρ. Είπα, δείξε μου το αληθινό ελληνικό office. Όχι, 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 όχι. Αυτό ήταν ένα meme που παραλίγο να γίνει πραγματικότητα. Αλλά την γλιτώσαμε για λίγο. Είπα, το αληθινό ελληνικό office. Perfection. Ρίξε το fucking video. Οκ, 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 μισό λεπτό. Ίσως υπάρχουν κάποιοι που έχουν απορίε. Για όσου αθώου και γενναίου έχουν φτάσει μέχρι εδώ, α εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Υπάρχει στο ελληνικό ίντερνετ ένα διακριτό και πλούσιο οικοσύστημα που ονομάζεται Χαγιάτε Network. Το όνομά του το παίρνει από τον αρχηγό του. Δηλαδή τον Μιχάλη Ζάνη. Τον Χαγιάτε. Ο Χαγιάτε, για όσου θυμούνται έτσι λίγο προϊστορία του ελληνικού YouTube, έγινε αρχικά διάσημο ω gamer. Έπαιζε LOL κυρίω και κατά βάση έλεγε μαλακίε. Κυρίω όμω έσπαγε πράγματα όταν έχανε. Και το ήταν το σπίτι των γονιών του, αφενό έσπαγε πράγματα των γονιών του, και αφετέρου καμιά φορά πέρναγε έτσι πίσω από την κάμερα ξαφνικά η μάνα του, η θεία του, του δίνει κανένα χαρτζιλίκι, ξέρω εγώ, αλήθεια, true story. Ο Χαγιάτε δεν έκανε κάτι τρομερά ιδιαίτερο. Ήταν ένα υπερβολικά τοξικό YouTuber με ιδιαίτερα εύθραυστο ανδρισμό και ο οποίο μάζευε στα comments άλλε τοξικέ και εύθραυστε αρενοπότητε. Κυρίω παιδάκια δηλαδή που γουστάραν το έτζινε. Ο τύπο είχε ξεκάθαρα θέματα διαχείριση ε, θυμού και το ελληνικό YouTube έβγαζε τρελά γούστα με αυτό. Εγώ τον είχα μάθει μέσα από τον τρα που είχε με την πρώην του, την Έλενα Live, επίση gamer και streamer, που όταν χωρίζανε. δεν καταλαβαίνετε έτσι. Έβγαζαν <Κι> ο ένα τα άπλυτα του άλλου στη φόρα στα streams, κραζόντουσαν όλη μέρα online. Δε, 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 δεν καταλαβαίνετε τι λέγανε. Ρε. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ καν να πω τι λέγανε ο ένα για τον άλλο. ήταν ερωτοδικείο πολύ 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 χαμηλού επίπεδου. Τα θυμάμαι αυτά τα βίντεο, μαλάκα και μουσκάνε σαν flashback από το Βιετνάμ. Σταδιακά λοιπόν για να μην τα πω το gaming άρχισε να γίνεται όλο και πιο πολύ απλή πρόφαση για να ξεσπάει ο αρχηγός σε όποιον βρει σε άλλους παίχτες, σε τύπους, στα comments, στα ακουστικά του την Έλενα, οπουδήποτε, οπουδήποτε ήταν αφορμή απλά για να ξεσπάει όπου βρει και σιγά σιγά άρχισε να αποκτάει συνείδηση τι ήταν αυτό που πουλάει και άρχισε να μεταλλάσσεται όλο το πράγμα. Ο Χαγιάτε κράτησε το format των live streams και ξεκίνησε σταδιακά να φέρνει και άλλου ανθρώπου μπροστά στην κάμερα. Πολλού ανθρώπου. Παράξενου ανθρώπου. Πολύ παράξενου ανθρώπου. Έτσι ο αρχηγό έφτιαξε ένα οικοσύστημα από ιδιόρυθμε περσόνε και το βγάλε στη φόρα στο ίντερνετ να κάνει πραγματικά ό,τι να είναι. Να κάνουν challenges, να παίζουν ξύλων, να βρίζονται, να φέρουν βίζεντε, να φέρουν φυλακόβιου, περαστικού. Ένα. Χάος. Έδινε κάθε μέρα content. Έγινε κομμάτι της καθημερινότητας του μέσου πιτσιρικά του ελληνικού ίντερνετ. Του έδινε αμέτρητο, ατελείωτο, ασταμάτητο cringe content. Από εκεί λοιπόν προέκυψαν οι μεγαλύτερε σύγχρονε περσόνε του ελληνικού cult ίντερνετ. Ο Red Dragon, ο Βάρδο, ο Ντάντι Τσούλφα και γύρω του έστεισε ένα αληθινό χαγιάτε cinematic universe. Φιγούρε βγαλμένε από το σκοτεινό τραστ του 90, όπω ο Φιλακόβιο, ο Τζανέτο που πήγαινε στο χρυσό κουφέτο και σε τέτοια. Άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν έτσι με λίγο αδιευκρίνητο τρόπο από το προσωπικό παρελθόν του ίδιου του Χαγιάτε, όπως ο προσωπικό αγαπημένο και προστατευόμενο του, ο Γκόντ Σόλομον. Σκάγανε σε εκπομπέ φίρμε τη ελληνική υποκουλτούρα, όπω ο Ποτσέπη, όπω η Ιουσέφ, όπω ο Παρασκευά βάζ βάζ, Σκάγανε άλλοι διάφοροι, έτσι, καιροσκόποι και τυχοδιώκτε του ελληνικού YouTube. Σκάγανε άτομα με πολύ πολύ εμφανή προβλήματα ψυχική υγεία και γυναίκε. Νεαρέ γυναίκε, κοπέλε, πιτσιρίκε που πραγματικά δεν έχω ιδέα τι πήγαιναν να κάνουν εκεί. Είναι όλο μια θλιβερή κατάσταση. Ενίοτε Πολύ αστεία, <laughs> θλιβερή κατάσταση. Ουσιαστικά, τι είναι, είναι μια εντερνετική αναβίωση των παρατράγουδων. Σε πιο ακραία, σε πιο παρακμιακή και σε πολύ πιο ηθικά γκρίζα εκδοχή. Θα σα διαβάσω απλώ μερικού τίτλου που υπάρχουν σε ένα από τα πολλά κανάλια τύπου Χαγιάτε Highlights, αρχηγό Highlights, ταλέντα Highlights κλπ. που επιτελούν το νοσηρό έργο τη αρχιοθέτηση και τη ανθολόγηση των απίστευτων πραγμάτων που συμβαίνουν εκεί μέσα. Χαγιάτε κουρεύει σαν πρόβατο τον Κασίνο. Αφέντρε πατάνε κάτω, σκλάβο Σολομονίδη. Βάρδο έδερνε τη μάνα του και τώρα όλο τον κόσμο. Άγριο τσακωμό Τζανέτου Έλσα για το OnlyFans. Κλέψαν το βρακί τη Ιουσέφ. <laughs> Ψυχολογικό τσούλφα με μικρό πουλί. Πότε βάρεσε πρώτη φορά μαζί ο Αεράκη. Πόσο αρχηγό Έχασε 13.000 ευρώ στο καζίνο. Ακραία καράφλα σολομονίδι σαν τσαπού. Είναι τύπου crop circles. Τι κάνει ο αρχηγό για να μην χάσει. Τι κάνει. Αυτό φοβήθηκα να το πατήσω. Red Dragon ξεπνιάστηκε με την ξαδέρφη του. αυτό είναι ένα Οκ, okay, τσακά. <laughs> Ελπίζω πραγματικά να βγει από τον οργανισμό μου, να βγει από μέσα μου και να επιστρέψω σε μια αθώα εποχή που άνοιγα YouTube μόνο για να βλέπω μπαμπίνο φρουτοτρέλα και grill φιλόσοφοι. Όλο αυτό μπορεί να μοιάζει υπερβολικά χαοτικό και υπερβολικά αρρωστημένο, αλλά ο Χαγιάτε ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Πήρε την τρας συνταγή τη Ανίτα Σπάνια και την εξυγχρόνησε ώστε να φτιάξει μια καλολαδωμένη, ασταμάτητη μηχανή παραγωγή cringe content. Γιατί ξέρει πω το κοινό είναι διψασμένο για μια τέτοια μορφή. Γιοτσιουμπική αυθεντικότητα. Χωρί κανένα απολύτω ηθικό κριτήριο. Mm. Στο Χαγιάτε Cinematic Universe υπάρχει μόνο ντροπή, εξευτελισμό, αμηχανία. Αυτό. Mm. Τίποτα άλλο. Mm. Για να είμαστε ακριβεί, αυτό δεν μοιάζει τόσο πολύ με, την, με, με τη γλυκιά, την τρυφερή, έτσι, την πιο ευαίσθητη cringe κομμωδία που έχει το αμερικάνικο office. Πιο πολύ θυμίζει το μοχθηρό, το σκοτεινό, το βρετανικό πρωτότυπο, όπου όλοι εκεί ήταν παλιάνθρωποι και δεν υπήρχε καμία απολύτω ελπίδα σωτηρίας. Καμιά φορά μου φαίνεται ότι ο αρχηγός μοιάζει με ιδιοκτήτη τσίρκου που μαζεύει γύρω του αξιοπερίεργα έτσι φρικιά, τερατάκια, δεν ξέρω εγώ τι, τα οποία σω τα αγαπάει κιόλα με έναν διεστραμμένο δικό του τρόπο. Σε κάποιε σπάνιες τρυφερέ στιγμέ που έχει με τον Σολομονίδη, βλέπει ότι υπάρχει μια δυνατότητα για αγάπη. Αλλά ταυτόχρονα τα εκθέτει και του εκμεταλλεύεται ξεδιάντροπα. Γιατί. Πάνω απ' όλα, το στήσιμο του Χαγιάτε Network, του Ιδρύματο, όπω λέει ο ίδιο με πολύ χαρακτηριστική και κοινική ειλικρίνεια, είναι πάνω απ' όλα μια πάρα πολύ αποτελεσματική business ιδέα. Σε περίπτωση που είχατε κάποια αμφιβολία, ο αρχηγό βγάζει τρελά φράγκα από όλο αυτό. Με το που ανοίγει ένα stream, τα donates του κοινού πέφτουν βροχή. Κάθε φορά που βλέπουν κάποιον να κάνει κάτι γελίο, κάτι εξευτελιστικό κλπ. αρχίζουν και ρίχνουν donates. 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ, full. Και όλα αυτά πάνε στην τσέπη του Χαγιάτα. Είναι γνωστό αυτό. Το έχουν καταγγείλει διάφοροι πρώην έγκλειστοι του, του Ιδρύματο. Μετά αυτό τι κάνει. Δίνει στα μέλη του network μερικά ψίχουλα, λίγο χαρτζιλίκι. Ρε, μιλάμε ότι είναι αληθινό startupper. Είναι πραγματικό. Entrepreneur του ελληνικού ίντερνετ. Είναι πρωτοπόρο στην εμπορευματοποίηση του cringe. Είναι ένα Έλληνα Elon Musk τη Τρασίλα. Στο μέλλον θα το μελετάνε, μάλλον. Θα το μελετάνε οι οικονομικέ θεωρίε του hustling. Βρίσκει ανθρώπου οι οποίοι είτε έχουν μια μεγάλη επιθυμία αυτοεξευτελισμού, είτε έχουν μια μεγάλη αδυναμία να αναλάβουν την ευθύνη έτσι, του εαυτού του και του πετάει έτσι χήμα σε μια αρένα μισανθρωπιάς, σεξισμού, σαπίλα. Όλο αυτό για τα μάτια του ανδρικού Ιντερνετικού κοινού που απλά διψάει για ψηφιακό αίμα. Παρεμπιπτόντω, καμιά φορά διψάει και για πραγματικό αίμα. Όπω τότε που είχαν πετάξει κροτίδα. Πήγαν απ' έξω και πετάξαν κροτίδα μέσα στο σπίτι του αρχηγού την ώρα του stream. Έχει πλάκα πάντως να παρατηρήσετε την ψυχραιμία του Red Dragon. Γιατί λαγκάρει και σηκώνεται μετά από ένα δευτερόλεπτο. Έχει σκάσει η μπόμπα, έχουν φύγει όλοι και ο Dragon είναι εκεί πέρα έτσι και μετά κάνει. Οπ. Ο αρχηγό συνεχίζει το stream, οργισμένο. Και μετά σκάει η μάνα του ρε μαλάκα μέσα στο stream. Και ο αρχηγό κάθεται σούζα. Τη ζητάει συγγνώμη και η μάνα του λέει στου άλλου, του πυροβολημένου εκεί πέρα, ότι πρέπει να σέβεστε αυτό το σπίτι. Από εδώ πέρα τρώτε ψωμί, θα το σέβεστε. Δεν μπορώ, μαλάκα, είναι τέλειο. Όπω είπαμε και στην αρχή, ο Χαγιάτε πουλάει cringe. Σκατόψυχο cringe. Και σε αυτή την αμετάκλητη τη κατοψυχιά είναι που μοιάζει πιο πολύ με τον David Brent παρά με τον Michael Scott. Γιατί ο χαρακτήρα του Ρίκι Τζερβέ στα αλήθεια ρε, δεν σώζονται με τίποτα. Παραμένει μέχρι το τέλο αντιπαθή, εγωμανή, υποκριτικό, χειριστικό και θλιβερό. Χοντρικά θα λέγαμε ότι αυτέ οι δύο διαφορετικέ προσεγγίσεις στο cringe μα οδηγούν να διακρίνουμε και δύο τελείω διαφορετικέ μορφέ του. Το cringe τη συμπόνια και το cringe τη περιφρόνηση. Τη διάκριση αυτή την προτείνει η συγγραφέα Μελίσσα Ντάλ στο βιβλίο τη Cringeworthy, ναι. Cringe Worthy A Theory of Awkwardness. Γιατί γελά, Βαγγέλη, <laughs> δεν είναι να γράφει τη βιβλία. Θα μπορούσε να γίνει και στα ελληνικά αυτό. Παράδειγμα. Ιδέε για βιβλία. Μίστε και βουνά. Μελέτη πάνω στη γλωσσική συγκρότηση τη ψηφιακή αρενοπότητα. Σλατίνα ηρέμησε προ μια θεωρία τη αντιφασέα. Γίπινγκ. Το γίγνεσθε ζώο στην σύγχρονη σεξουαλική αγορά. <laughs> Γιατί η φάση είναι γκριντζι. Η Νταλ λοιπόν μιλάει για ένα καλό cringe και για ένα κακό cringe. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει το καθένα. Το καλό cringe είναι συμπονετικό. Περιλαμβάνει συναισθηματική ταύτιση με το άτομο που προκαλεί το cringe. Το κακό cringe από την άλλη είναι περιφρονητικό. Περιλαμβάνει συναισθηματική απόσταση από το άτομο το οποίο προκαλεί το cringe. Στο καλό cringe μπαίνει στη θέση του και εσύ ο ίδιο. Καταλαβαίνει πώ θα ένιωθε αν είχε συνείδηση του cringe του. Στο κακό το cringe νιώθεις μια ενόχληση, μια ιδέα και μπορεί μέχρι και να θέλεις να δεις αυτό το άτομο να υποφέρει, να παθαίνει κάτι κακό. Και στις δύο περιπτώσεις ο άλλος δεν το καταλαβαίνει ότι εξευτελίζεται. Αλλά η δική μα συναισθηματική αντίδραση είναι τελείω διαφορετική. Όπω έλεγε η Ιντερνετική μαμά μα, Contra Points δηλαδή, στο δικό τη βίντεο για το cringe, είναι διαφορά του cringing with someone και του cringing at someone. Θεωρητικά μιλώντας, το καλό cringe μας κάνει καλό. Μας βοηθάει να έρθουμε σε επαφή με τα δυσάρεστα συναισθήματα και τι δυσάρεστε καταστάσει τη πραγματική ζωή μέσα σε ένα ασφαλέ έτσι ψεύτικο περιβάλλον. Αυτό το είδο cringe έχει έναν καλοήθημα μαζοχισμό. Αφού υποβάλλουμε μόνοι μα τον εαυτό μα σε μια εμπειρία δευτερογενού ντροπή, ώστε να συμφιλειωθούμε με την ντροπή μέσα μα. Αυτό είναι ο λόγο που το office μα δημιουργεί συναισθήματα ζεστασιά, τρυφερότητα, ειλικρίνεια και μελαγχολία μέσα από το cringe. Στην περίπτωση του Χαγιάτε, αυτό ο καλοήθη μαζοχισμό πάει περίπατο. Εκεί δεν υπάρχει το ασφαλέ περιβάλλον, έτσι του μοκιουμένου και του γραμμένου σενάριου. Εκεί υπάρχει μόνο η ομότητα τη αυθεντική κρίντζ εμπειρία. Εκεί η ετεροντροπή που νιώθει δεν έχει τίποτα απολύτω ευαίσθητο και ανθρώπινο. Ο καλοήθη μαζοχισμό ήταν ένα όρο που επινόησε ο ψυχολόγο Πολ Ρόζιν τη δεκαετία του 80 για να εξηγήσει το γιατί κάποιοι άνθρωποι απολαμβάνουν τα υπερκαυτερά φαγητά. Αυτό το οποίο κατέληξε είναι ότι το κάνουμε γιατί απολαμβάνουμε τι αρνητικέ σωματικέ και συναισθηματικέ αντιδράσει σε ένα πλαίσιο που νιώθουμε Ασφαλής. Στο Χαγέτε Network και στο κακό cringe γενικά, απολαμβάνουμε τι αρνητικέ σωματικέ και συναισθηματικέ αντιδράσει σε ένα πλαίσιο όπου κάποιοι άλλοι δεν είναι ασφαλείς. Και αυτό δεν είναι πια καλοήθη μαζοχισμό. Είναι κακοήθη σαδισμό. Θυμάστε το Fremd Semen που λέγαμε στην αρχή. Ε, προφανώς Προφανώ και οι Γερμανοί έχουν και μια λέξη για το αντίθετό του. Και αυτή η λέξη είναι το Σάδεν Φρόιντε. Σάδεν Φρόιντε. Σάδεν Στο δεν νιώθεις ντροπή για την ντροπή του άλλου. Νιώθεις χαρά ή ικανοποίηση από τον εξευτελισμό. Και απολαμβάνεις αυτά τα γλυκά, γλυκά δάκρυα από τον πόνο του άλλου. Ποιος είναι αυτός ο πόνος? Τον Κοντ Σόλωμον. Τον είχαν πετύχει κάτι μαλάκι στο δρόμο και το σάπησαν στο ξύλο. Και το έβγαζε αυτό. Τον έβγαζε ο Χαγιάτε στην κάμερα μπροστά. Ο Red Dragon μπαινοβγαίνει στα ψυχιατρία. Τι προάλλε τον δέσαν για παρενόχληση σε ανήλικε κοπέλε. Κοιτάξτε, ρε παιδί μου, και okay, μιλώ μαλακίε. Εγώ που έβλεπα και γελούσα κλπ. Και, λοιπά και λοιπά. Νιώθω, ρε φίλε, νιώθω συνένοχο. Και υπάρχει λόγο γι' αυτό, μπορεί να μην ξέραμε. Οκ, okay, δε, δεν ήξερα προφανώ τι κάνει ο Χαγιάτε και ο Ρεντράγκο κλπ. Αλλά ρε φίλε, όλοι ψελιάζοντουσαν ότι κάνουν χοντράδε, δηλαδή φαινότανε. Απλά γουστάρουμε να βλέπουμε. Αλλά θέλει λίγο κάπου όπα με το τρασ και το cringe. Και εντάξει, ξανά δεν λέω. Λούμπεν είσαι. <laughs> έχουμε κάνει κι εμεί μαλάκι, έχουμε αποθεώσει πολλέ φορέ την καλτήλα και την τρασίλα. Δεν θα κάτσουμε τώρα να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν. Τι να βλέπει στο ίντερνετ, μη βλέπει εκείνο, αυτό είναι ανήθικο και τέτοια. Λογικά κακοί είμαστε. Όντω, όχι λογικά κακοί είμαστε. Αλλά αν κάτσω να ξαναδώ χαγιάτε, να πέσει φάκιν κροτίδα στα γραφεία του Λούμπεν να μα κάψει. <ΣΣ>